Πάμε γρήγορα εμείς στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Σίμω Κεδίκο, να τον καλημερίσουμε. Και συγγνώμη για την καθυστέρηση, κύριε Υπουργέ, αλλά είναι τα θέματα του ΑΕΔ. Απασχολούν και ενδιαφέρουν πάρα πολύ κόσμο. Τα ερωτήματα είναι βροχή, όπως καταλαβαίνετε, και ήμασταν υποχρεωμένοι να τα θέσουμε. Λοιπόν, καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε. Συμφωνώ απολύτως. Καλημέρα και ειλικρινά ελπίζω και εγώ προσωπικά αυτή η εικόνα στο κατάστημα του ΑΕΔ που δείξατε να αλλάξει τάχιστα. Είναι πάντως και δική σας ευθύνη, ευρύτερα εννοώ, κύριε Υπουργέ, διότι όταν τα τρία υποκαταστήματα της περιοχής που περιγράψαμε πριν, που είναι τεράστια περιοχή, γίνονται ένα, εκτός των άλλων, εγώ δεν θα πω τα άλλα, μόνο σε αυτό υπάρχει μια γενικότερη ευθύνη. Συρρυκνώνεται το προσωπικό, ναι. Μειώνονται τα καταστήματα, αυξάνονται οι ουρές. Έτσι δεν είναι? Ναι, και υπάρχουν εύλογα ερωτήματα στο πώς αποφασίστηκε η συγχώνευση των τριών καταστημάτων, αλλά φαντάζομαι ότι αφήστε το δούμε. Το πιο σημαντικό είναι να δοθούν λύσεις. Εγώ θέλω να ξεκινήσουμε από τα θέματα της καθημερινότητας που ενδιαφέρουν άμεσα τον πολίτη. Σε μία εβδομάδα θα χρειαστεί να βάλουμε πετρέλαιο θέρμανση, κύριε Υπουργέ. Ήδη σε πολλές περιοχές το κρύο έχει αρχίσει. Έχει αρχίσει ο χειμώνας και έχουμε θερμοκρασίες ιδιαίτερα χαμηλές. Επομένως, έχει χρειαστεί ήδη το πετρέλαιο. Τι σκέφτεται να κάνει η κυβέρνηση? Κύριε Οικονόμου, μέσα στις επόμενες ημέρες, αυτή την πληροφόρηση έχω, χθες μόλις μιλούσα με τον αρμόδιο υπουργό, μέσα στις επόμενες ημέρες θα έχουμε καταλήξει αποφάσεις. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι προσπαθούμε και να διευρύνουμε όσο περισσότερο γίνεται τον αριθμό των δικαιούχων και να απλουστεύσουμε την διαδικασία καταβολής του επιδόματος. Κύριε Κεδίκο, μέσα στις επόμενες ημέρες θα υπάρχουν απαντήσεις. Είναι όμως τον προβληματισμό της κυβέρνησης μια πρόταση στη συζήτηση με την Τρόικα για οριζόντια μείωση του φόρου, του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, όχι στα επίπεδα που ήταν πριν την αύξησή του, αλλά χαμηλότερη, στο 15%. Είναι μέσα στις σκέψεις και στους προβληματισμούς. Δεν είναι μια σύνθετη διαβούλευση. Αφήστε να δούμε. Μέσα στις επόμενες ημέρες θα υπάρχουν οι απαντήσεις. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι γνώμονάς μας είναι η διεύρυνση του αριθμού των δικαιούχων και η απλούστευση της διαδικασίας. Μην έχουμε το περσινό παράδειγμα, όπου ένα πολύ μεγάλο μέρος του ποσού δεν απορροφήθηκε, ενώ σίγουρα ανάγκες υπήρχαν. Δηλαδή το οριζόντιο το αποκλείει η κυβέρνηση. Δεν το έχει στις σκέψεις της. Δεν μπορώ να σας πω κάτι τέτοιο τώρα. Μάλιστα, δεν μπορεί. Δεν απέδωσε αυτό. Δεν απέδωσε. Επίσης, η πολιτική που σχεδιάζει η κυβέρνηση, κύριε Υπουργέ, επειδή το συζητάγαμε πριν και το ρωτάει πολλοίς κόσμος, μπορεί να εφαρμοστεί ή είναι ό,τι πει η Τρόικα? Όχι, παρουσιάζουμε εναλλακτικά σχέδια τα οποία πρέπει να πείσουν για την αποτελεσματικότητά τους. Σας υπενθυμίζω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε να κάνουμε με ένα κονδύλι το οποίο δεν απορροφήθηκε. Αυτό είναι το κυριότερο πρόβλημα και όχι ότι δεν υπήρχε το ποσό. Ναι, αλλά γύρισε πίσω. Το κονδύλι αυτό δεν είναι εκεί τώρα και μας περιμένει να το πάρουμε. Γύρισε πάλι στο ταμείο. Όχι, ναι, αλλά και φέτος υπάρχει ένα αντίστοιχο ποσό, ίσως και λίγο μεγαλύτερο, για να καταβληθεί στους δικαιούχους. Συνεπώς το ζητούμενο είναι η απορρόφηση αυτού του ποσού. Δεν είναι η εξεύρεση των χρημάτων, λέτε? Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα? Πού θα βρεθούν τα χρήματα για να διατεθούν? Όχι. Τα χρήματα έχουν εξασφαλιστεί. Σας λέω ότι θα είναι περίπου στα περσινά επίπεδα, ίσως και λίγο παραπάνω, με μια διεύρυνση του αριθμού των δικαιούχων και μια απλούστευση της διαδικασίας. Τώρα, όλα τα άλλα, τα επιμέρους ερωτήματα, αν θα μπορέσει να δοθεί προκαταβολικά ή με ποιον άλλον τρόπο. Είναι υποστηρικτικό διαπραγμάτευση. Ή τμηματικά. Όλα αυτά τα συζητάμε για να πείσουμε για την αποτελεσματικότητά τους. Πάντως η κουβέντα γίνεται μόνο για το πετρέλαιο, επειδή πάρα πολλοί πολίτες θέτουν και ζητήματα που αφορούν και άλλους τρόπους θέρμανσης. Φυσικό αέριο και δεύτερο. Φυσικό αέριο, ηλεκτρισμός, καυσόξυλα κτλ. Δεν είναι στην οπτική μας, από ό,τι έχω καταλάβει. Λοιπόν, για να δούμε τώρα και τα ευρύτερα. Να πάμε λίγο και στην άλλη επικαιρότητα με το θέμα της Χρυσής Αυγής, κύριε Υπουργέ. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει στην Ιερουσαλήμ, και σωστά νομίζω, ότι πρόκειται για μια ντροπή για τη Χρυσή Αυγή στην Ελλάδα, που όμως είναι μια ντροπή που την αφήσατε, κύριε Υπουργέ. Αυτή είναι η κριτική, η βασική κριτική που σας ασκείται, είναι ότι υπήρχε ανοχή από την κυβέρνηση. Ενώ είχαμε τα σημάδια, είχαμε τις καταγγελίες, για παράδειγμα για τη διείσδυση σε ορισμένους μηχανισμούς του κράτους, όπως είναι η αστυνομία, παρόλα αυτά η κυβέρνηση είτε γιατί την εξυπηρετούσε, είτε γιατί τη βόλευε, είτε γιατί δεν ήθελε, για πολλούς λόγους, έκλεινε τα μάτια, ήθελε ότι φλούσε. Πρώτα θέλω να απαντήσετε σε αυτό και θα το συνεχίσουμε. Κύριε Οικονόμου, είναι γεγονός ότι η ελληνική κοινωνία ευνηδιάστηκε από την είσοδο στη Βουλή μιας εγκληματικής οργάνωσης. Ήταν πολύ δύσκολη η αντιμετώπιση αυτού και μην ξεχνάτε ότι ήταν μια εγκληματική οργάνωση η οποία έπαιζε σε εισαγωγικά με τον δίθεν αντισυστημικό της χαρακτήρα. Γνωρίζετε πολύ καλά τα όσα γράφονταν και γνωρίζετε πολύ καλά πώς ξεκίνησε, έτσι, σε ένα κλίμα γενικευμένης διείσδυσης της βίας στη ζωή μας.
πολύ πριν από τα κρούσματα της Χρυσής Αυγής, είχαμε άλλα κρούσματα βίας. Είχαμε επιθέσεις εναντίον πολιτικών. Είχαμε τα αιματηρότατα γεγονότα στη συγκεντρώση στην Αθήνα, τους θανάτους, τη Μαρτύρα. Τα εξισώνεται αυτά, κύριε Είχαμε Υπουργέ. Μια επικίνδυνη... Τα εξισώνεται αυτά που λέτε τώρα όχι, είναι μια εξίσωση στην πραγματικότητα. Προσέξτε, δεν κάνω καμία εξίσωση. Κάνω μια διαπίστωση ότι η βία έχει διεισδύσει στην κοινωνία μας σε έναν επικίνδυνο βαθμό. Είχαμε εξοικειωθεί με τη βία. Μην ξεχνάτε ότι υπήρχαν αρκετοί που λέγανε ότι θα τους στείλουμε στη Βουλή για να δέρνουνε. Ναι, όντως, αλλά... αυτό υπήρχε λοιπόν, στοιχείο που ήταν... λέτε. Ναι, το θέμα εδώ, τι έκανε η οργανωμένη εδώ, πολιτεία, εδώ, κύριε Υπουργέ. Μου επιτρέπετε, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, μου επιτρέπετε σε όλα από, εκεί και, από εκεί και πέρα, συγγνώμη, ναι, αφήστε να ολοκληρώσω και μετά δέχομαι τις ερωτήσεις. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα έπρεπε να αντιμετωπιστεί ένα σύνθετο επικίνδυνο φαινόμενο. Χωρίς να επιτρέψουμε την περαιτέρω γιγάντωσή του. Επελέγει η τακτική να αντιμετωπιστεί με αμιγώς δικαστικό τρόπο για καθαρά εγκληματικές πράξεις. Έπρεπε να βγει ο πολιτικός μανδύας από μια εγκληματική οργάνωση. Εκτίμησή μου, και πιστεύω όχι μόνο δική μου, είναι ότι με αυτόν τον τρόπο προσέγγισης έχουμε τα σωστά αποτελέσματα. Γιατί το πιο σημαντικό είναι να δείξουμε στον κόσμο τι εστί Χρυσή Αυγή. Και ο κόσμος σιγά σιγά βλέπει. Βλέπει ότι είναι μια εγκληματική οργάνωση η οποία επεδόθηκε σε πράξεις ανήκουστες. Mm-hmm. Και τώρα μαθαίνω ότι προστίθεται και η κατηγορία για απόπειρα κατάλυσης του δημοκρατικού μας πολιτεύματος. Έτσι. Έτσι. Λοιπόν, ναι, μια και το λέτε όμως, μια παρέμβαση σε αυτόν μου επιτρέπετε, κύριε Υπουργέ. Για αυτούς τους τρεις βουλευτές και για άλλους βουλευτές που πήγε το αίτημα για άρση ασυλίας, είναι υποθέσεις πριν από ένα χρόνο. Γιατί χρειάστηκε να φτάσουμε σήμερα να γίνουν όλα όσα έγιναν για να πάει το αίτημα για άρση ασυλίας τώρα. Και ορισμένες έγινε πιο πίσω. Ενώ προβλέπονταν, ήταν παλιές υποθέσεις. Γι' αυτό σας λέω ότι η βασική είναι η κυβέρνηση. Με τον συνδυασμό των υποθέσεων μπορούμε και καταλήγουμε σε αυτά τα αποτελέσματα. Μπορούμε και φτάνουμε σε αυτά τα αποτελέσματα. Γιατί η απόπειρα κατάλυσης του πολιτεύματος δεν μπορούσε να στοιχειοθετηθεί από μία μεμονωμένη πράξη. Προφανώς, αλλά δεν ήταν και η πράξη της δολοφονίας του Παύλου Φίσα που οδήγησε στο να συγκροτηθεί όλος αυτός ο φάκελος. Απλώς αυτό. Μα νομίζω ότι είναι σαφές ότι οι έρευνες βρίσκονταν σε εξέλιξη. Απλώς η τραγική δολοφονία του Παύλου Φίσα ενήργησε ως καταλήτης. Ναι. Και για την κοινωνία μας. Αλλά και για την επιτάχυνση των διαδικασιών. Μου επιτρέπετε όμως, κύριε εκπρόσωπε, εδώ έχουν υπάρξει καταγγελίες, ακόμα και από στελέχη που συμμετείχαν στην κυβέρνηση, όπως ο κύριος Ρουπακιώτης, ο οποίος σε αντίστοιχες ερωτήσεις που αφορούσαν και το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο, δηλώνει με σαφήνεια ότι στελέχη της κυβέρνησης, στον πυρήνα δίπλα στον Πρωθυπουργό, λοξοκοίταζαν προς τη Χρυσή Αυγή και πολιτικά άφηναν ανοιχτό και το ενδεχόμενο ακόμα και συνεργασιών. Δεν υπήρχε τίποτα. Δεν θέλω να σχολιάσω τον κύριο Ρουπακιώτη. Αλλά είναι υπουργός. Ήταν υπουργός. Και επίσης, ένα ακόμα πιο συγκεκριμένο ερώτημα. Τι είναι αυτό που σας έκανε ως κυβέρνηση να αλλάξετε άποψη και από την άρνηση ψήφισης του αντιρατσιστικού νομοσχεδίου να θεωρείτε ότι τώρα χρειάζεται να ψηφιστεί το αντιρατσιστικό? Η ίδια κατάσταση, οι ίδιες εγκληματικές ενέργειες, η ίδια. Βία υπήρχε προσέξτε, και το προηγούμενο διάστημα. Συγγνώμη, δεν υπήρχε άρνηση. Είχαμε πει ότι ήθελε αλλαγές. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο το οποίο ήρθε στη Βουλή ήθελε αλλαγές. Είχε αρκετά ζητήματα που αφήνανε γκρίζες ζώνες. Λοιπόν, και είχαμε πει ότι θα γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές και θα έρθει. Αυτό γίνεται τώρα. Εσείς βλέπετε, κύριε Υπουργέ, ότι υπάρχει μια σύμπνοια με τα άλλα κόμματα? Είστε σε μια κοινή γραμμή, να το πει κανείς έτσι, για την αντιμετώπιση αυτής της εγκληματικής οργάνωσης? Πιστεύω ότι επί της ουσίας είμαστε. Και θέλω να πιστεύω ότι θα βρεθεί και το πεδίο συμφωνίας για τις απαραίτητες νομοθετικές παρεμβάσεις στη Βουλή. Γιατί πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω την άποψη ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση είναι αποσπασματική και δεν τη θέλουμε. Θέλουμε μια συνολική για όλο το πρόβλημα, η οποία όμως. Λέτε για αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με τη χρηματοδότηση τώρα. Σε αυτό αναφέρεστε. Σας λέω ότι, για παράδειγμα, με τη χρηματοδότηση δεν μπορώ να κατανοήσω γιατί θα πρέπει να συνεχίζεται
μέχρι να καταλήξουμε σε μια συνολική νομοθετική αντιμετώπιση του προβλήματος. Είναι κάτι που μπορεί και πρέπει να γίνει άμεσα και επειδή είμαστε ένα δημοκρατικό πολίτευμα, έχουμε αρχές, έχουμε θεσμούς, να δεχθούμε και το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι την έκδοση της δικαστικής απόφασης και να είναι, σας λέω, μεταφέρω τώρα μια προσωπική μου σκέψη, γιατί γίνεται διαβούλευση επί του ζητήματος, να είναι με αναστολή. Δηλαδή, εάν υπάρξει διαφορετική απόφαση στα δικαστήρια, να επιστραφεί το ποσό. Αλλά επί του παρόντος θεωρώ ότι στον ΣΥΡΙΖΑ είναι λίγο ακατανόητη η άρνηση να διακοπεί η χρηματοδότηση μιας εγκληματικής οργάνωσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ σας κατηγορεί ότι διαστρεβλώνετε τις δικές του απόψεις και τον εμφανίζεται περίπου να στεναχωριέται που διώκεται η Χρυσή Αυγή μέσα από διαστρέβλωση δηλώσεων του Προέδρου του κ. Τσίπρα ή την τοποθέτησή του για το σχετικό με τα χρήματα προς τη Χρυσή Αυγή, γιατί ο ίδιος λέει, όπως υποστηρίζει, ζητάει την ευρύτερη αντιμετώπιση, τη θεσμική αντιμετώπιση του ζητήματος. Με τέτοιου είδους στάση υπάρχει δυνατότητα να υπάρξει σύμπτυξη των πολιτικών, των δημοκρατικών πολιτικών δυνάμεων σε ενιαίο μέτωπο? Πραγματικά θα θέλαμε να υπάρχει μια σταθερή στάση. Να σας πω ένα ζήτημα έτσι, που έχει γίνει αφορμή αντιπαράθεσης. Θεωρώ ότι, όπως σας είπα και προηγουμένως, ότι ήταν πολύ σημαντικό να υπάρξει μια αμιγώς δικαστική αντιμετώπιση για καθαρά εγκληματικές ενέργειες και αυτό γιατί έπρεπε να αφαιρέσουμε τον πολιτικό μανδύα. Ναι. Δεν έπρεπε να δώσουμε ερίσματα στον ισχυρισμό της Χρυσής Αυγής, όπως διατυπώθηκε στη συνέχεια, περί δίθεν πολιτικής δίωξης. Όταν λοιπόν... Φτάνει και μόνο το δικαστικό δηλαδή. Φτάνει μόνο Ακούστε με λίγο. Όταν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν δηλώνει και εντός εισαγωγικών η σπουδή της κυβέρνησης να κάνει στροφή 180 μοιρών και να δείξει ότι παίρνει την πολιτική πρωτοβουλία να ανοίξει το θέμα στη δικαιοσύνη, δημιούργησε την πεποίθηση στην κοινή γνώμη ότι εδώ πρόκειται για μια πολιτική απόφαση. Την πεποίθηση δηλαδή ότι η κυβέρνηση έχει την πρωτοβουλία. Και σας ρωτώ, είναι αυτό η σωστή αντιμετώπιση? Όχι, δεν είναι η υιοθέτηση ενός ισχυρισμού εδώ που διατυπώθηκε από Χρυσαυγίτες? Μου επιτρέπετε, εδώ ήταν τα στελέχη σας που έλεγαν εμείς όμως είμαστε στην αντιπαράθεση στην πολιτική. Έλεγαν από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, ναι, αλλά εμείς είμαστε αυτοί που βάλαμε τη Χρυσή Αυγή φυλακή. Άλλο πράγμα η πολιτική αντιπαράθεση και άλλο ο ισχυρισμός για δήθεν πολιτική δίωξη. Δεν είναι θέμα πολιτικής δίωξης. Είναι αμιγώς δικαστική και για καθαρά εγκληματικές πράξεις. Και θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτή η προσέγγιση. Γι' αυτό και υπήρξε αντιπαράθεση. Γιατί ο ισχυρισμός περί πολιτικής δίωξης χρησιμοποιήθηκε από τους Χρυσαυγίτες και τους εγώ. Αλλά εσείς πρέπει να δώσετε μια απάντηση. Γιατί το φάκελο, την πρωτοβουλία για την παράδοση του φακέλου στη δικαιοσύνη των 32 δεν ξέρω εγώ πόσων υποθέσεων, τον δώσατε τώρα και δεν τον δώσετε πριν από 2 μήνες, 3 μήνες, 5 μήνες και πολιτικά η κυβέρνηση και το σύστημα, εγώ θα έλεγα ευρύτερα, δεν πήγε σε μια ενιαία αντιμετώπιση του ζητήματος. Την μηνυτήρια αναφορά δεν δόθηκε κανένας φάκελος. Κατατέθηκε μηνυτήρια αναφορά από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη με το αίτημα να εξεταστούν σε συνδυασμό αυτές οι υποθέσεις για να δούμε εάν μπορεί να εφαρμοστεί νομοθεσία. Θα μπορούσαν να δοθούν και νωρίτερα όμως. Αυτό λέμε. Αυτήν την ενέργεια, κύριε Λυριτζή, θα μπορούσε να είχε κάνει νωρίτερα οποιοδήποτε. Οποιοδήποτε Έλληνας πολίτης. Οποιοδήποτε Έλληνας πολίτης. Μεταξύ αυτών είναι και η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά κυρίως λοιπόν, θα μπορούσε να την κάνει η πολιτεία. Κανένας άλλος. Δηλαδή θα μπορούσε εννοείται να έχει κάνει μηνυτήρια αναφορά και να τρέξει η υπόθεση με τον τρόπο που τρέχει σήμερα. Αυτό λέτε. Κύριε Καθηγητή, μου επιτρέπετε, εδώ και καιρό και όχι μόνο για αυτές τις υποθέσεις, υπάρχουν καταγγελίες και από την αντιπολίτευση και από πολίτες και από ξένες εφημερίδες και από διεθνείς οργανισμούς ότι διαμορφώνονται σχέσεις υπόγειες, περίεργες, ύποπτες κτλ. Αυτής της οργάνωσης με την αστυνομία. Υπήρξαν από δημοσιεύματα στον Guardian μέχρι ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, καταγγελίες πολιτών κτλ., φωτογραφίες, βίντεο με κοινή δράση κτλ. Και η κυβέρνηση κόφευε και μιλούσε για λασπολογία εναντίον της αστυνομίας. Και τώρα φτάσαμε μετά από πάροδο 6 μηνών και μια δολοφονία Έλληνα πολίτη και άλλες δολοφονίες μεταναστών. Σε αποκαλύψεις. Φτάσαμε στις αποκαλύψεις. Ποιος από τους δύο είχε δίκιο?
Ποιος είναι αυτός που έχει την ευθύνη που το προηγούμενο διάστημα αφήσετε μια κλιματική οργάνωση να συνομιλεί με αστυνομικούς μέσα στα στρατιωτικά τμήματα. Και πόσο βαθιά είναι αυτή η διείσδυση, να το δούμε. Από τις αποκαλύψεις, συγγνώμη, από τις αποκαλύψεις, τι διαπιστώνεται περισσότερο, η εγκληματική φύση. Και τι αστυνομικοί ήταν αυτοί οι οποίοι διαπιστώθηκαν να έχουν σχέσεις? Διεφθαρμένοι αστυνομικοί. Λοιπόν, διεφθαρμένοι αστυνομικοί, ένα μικρό ποσοστό που δυστυχώς πάντα υπήρχε σε κάθε καλάθι με μήλα, υπάρχει και ένα σάπιο που πρέπει να το βγάλει στο συντομότερο δυνατό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, κύριε Λυριτζή, μισό λεπτάκι. Από εκεί και πέρα οι έρευνες βρίσκονταν σε εξέλιξη. Τώρα ήρθαν στο φως της δημοσιότητας. Επειδή έχουν ακουστεί πολλά, κύριε Λυριτζή, το ξέρετε ότι για την επίθεση στη Μαρφίν, για τον εμπρισμό της Μαρφίν, για τους δράστες της επίθεσης, δεν μιλάω για τους τραπεζικούς, έχουν απαγγελθεί κατηγορίες. Βεβαίως, και θα γίνει δίκαιο. Και ότι βρίσκονται, έχουν αποφυλακιστεί υπό όρους οι κατηγορούμενοι. Βεβαίως το ξέρουμε, κύριε Υπουργέ, το έχουμε πει. Γιατί έχουν ακουστεί πάρα πολλά. Τώρα τι μπορεί να λέει ο καθένας, μπορεί να μην έχει γνώση. Το έχουμε πει. Δεν μπορεί να πει κανένας ότι δεν έκανε τίποτα η αστυνομία. Το έχουμε πει. Απλώς ρωτάμε γιατί υπάρχει διείσδυση. Είναι αλήθεια. Εγώ δεν λέω ότι είναι σε μικρό ποσοστό. Είναι σε άλλους χώρους του. Σε άλλες δομές του κράτους. Σε ένα ποσοστό, κύριε Οικονόμου, μην ξεχνάτε ότι μιλάμε για μια κοινωνία όπου υπήρξε αντίστοιχη διείσδυση τη Χρυσής Αυγής. Σε άλλες δομές του κράτους, κύριε Υπουργέ, υπάρχει διείσδυση, όπως είναι για παράδειγμα ο στρατός. Έχει διαταχθεί έρευνα από τον κύριο Αβραμόπουλο, τον αρμόδιο υπουργό. Εκεί έχει φανεί. Ολοκληρώθηκε και δεν υπήρξε καμία διαπίστωση για κανέναν εν ενεργεία αξιωματικό που να έχει σχέσεις με τη Χρυσή Αυγή, ενώ τέτοιες οργανωτικές σχέσεις. Ναι, αλλά υπάρχει ένα θέμα ευθύνης, διότι εδώ οι έρευνες, εκτός των ερευνών που γίνονται για τις καταγγελίες κτλ., οι πρώτες κινήσεις που εγώ είδα στην κυβέρνηση είναι να καθαιρέσει ανώτατους αξιωματικούς και στέλεχος ΣΕΙΠ. Που πάει να πει ότι η διείσδυση, και οι σχέσεις ήταν σε γνώση. Και έφταναν και κάπου ψηλά στην ιεραρχία. Και έφτασαν και σε ένα σημείο ψηλά στην ιεραρχία. Λοιπόν, δεν υπήρξε καθαίρεση, υπήρξαν μετακινήσεις. Και στην περίπτωση της ΕΗ που αναφέρετε, όταν διαπιστώθηκε συγγενική σχέση με μια τέτοια έρευνα σε εξέλιξη, ήταν φυσικό να εξαιρεθεί ο συγκεκριμένος αξιωματικός από τη συνέχιση της έρευνας. Για λόγους συγγενείας δηλαδή εξαιρέθηκε. Λοιπόν, μην καταδικάζουμε πριν ολοκληρωθεί η υπόθεση. Δεν καταδικάζω τίποτα. Λέω, η κυβέρνηση πήγε σε ορισμένες κινήσεις, ενώ οι καταγγελίες για διάφορα ζητήματα υπήρχαν εδώ και πάρα πολύ μεγάλο καιρό. Πήγε σε ορισμένες κινήσεις τώρα, ενώ έχουμε πίσω μας ένα ολόκληρο διάστημα που υπάρχουν καταγγελίες, φωνές, διαμαρτυρίες κτλ. Τις οποίες η κυβέρνηση απαντούσε με το επιχείρημα ότι είναι λασπολογία και ότι δεν τρέχει τίποτα και τι είναι αυτά που λέτε. Δεν απαντούσαμε μόνο με αυτό. Διαπιστώνεται τώρα ότι παράλληλα γίνονταν έρευνες για να εξακριβωθεί το τι ακριβώς συνέβαινε. Τώρα συνδυάστηκαν αυτές οι έρευνες και φτάνουμε πολύ γρήγορα σε αποτελέσματα. Πάντως, κύριε Υπουργέ, εμφανίστηκε το εξής παράδοξο που τουλάχιστον έκανε εντύπωση σε όλους, νομίζω, και σε εμάς και σε εσάς, φαντάζομαι. Να είσαστε στη Βουλή με ανθρώπους οι οποίοι είναι υπόδικοι, με βαριές κακουργηματικές πράξεις για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης. Αυτό πώς θα το αντιμετωπίσετε? Δηλαδή, είναι ο Πρωθυπουργός απέναντι και κάτω ένας υπόδικος για εγκληματική οργάνωση, για κακουργήματα. Για κατάλυση του δημοκρατικού πολιτεύματος. Αυτό είναι μια παράδοξη εικόνα και πρωτοφανής για τα δημοκρατικά δεδομένα. Ήταν εξίσου ενοχλητικό να είμαστε στη Βουλή πριν βγουν όλα αυτά και να τους ακούμε να λένε όσα λέγανε. Ναι, τώρα όμως μιλάνε και τα δεδομένα και τα στοιχεία. Δεν είναι το ίδιο. Λοιπόν, τώρα γι' αυτό ζητάμε και από τα άλλα τα κόμματα της Βουλής να συμφωνήσουμε στο πώς θα αντιμετωπιστεί κάτι το οποίο δεν μπορούσε να είχε προβλέψει ο νομοθέτης, δηλαδή την ύπαρξη μιας εγκληματικής οργάνωσης που καταφέρνει να μπει στη Βουλή. Mm-hmm. Πιστεύω ότι θα συμφωνήσουμε. Η πιθανότητα πλέον για εκλογές έχει αποφευχθεί, κύριε Υπουργέ. Το σκέφτεται, το συζητάει η κυβέρνηση, υπάρχει ενδεχόμενο? Καμία περίπτωση, κατηγορηματικά όχι. Δεν μιλάω μόνο για επαναληπτικές. Εγώ μιλάω γενικότερα για εκλογές. Αν η κυβέρνηση σκέφτεται να κεφαλαιοποιήσει, για παράδειγμα, αυτό που πιστώνεται αυτή την περίοδο, για να πάει σε εκλογές. Ακόμα πιο κατηγορηματικά, σας λέω, αποκλείεται. Προτεραιότητά μας είναι να ολοκληρώσουμε την πορεία της χώρας για έξοδο από την κρίση, να φτάσουμε σε ανάκαμψη και ανάπτυξη της οικονομίας μας. Τελευταίο που θα βοηθούσε θα ήταν οι εκλογές. Μια και αναφέρεστε στο συγκεκριμένο θέμα, η κυβέρνηση έχει να κάνει ένα σχόλιο για τα όσα αποκαλύπτει
η εφημερίδα Wall Street Journal για τη συνεδρία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, όπου μια σειρά από χώρες μιλούσαν για το πρόγραμμα και εξέφραζαν τη βεβαιότητά τους για την αποτυχία του προγράμματος. Κύριε Λεριτζή, το 2010 και εμείς αυτό λέγαμε. Ότι αυτή η συνταγή που επιβλήθηκε δεν είχε πιθανότητα. Η σκέτη δημοσιονομική προσέγγιση, δηλαδή εννοώ λιτότητα, λιτότητα και μόνο λιτότητα και μόνο περικοπές χωρίς καμία αναπτυξιακή διάσταση, ήταν καταδικασμένη εξ αρχής. Το ίδιο ήταν και σήμερα. Και ακόμα παραλαμβάνεται αυτό. Την ίδια συνταγή. Έτσι είναι. Δεν είναι καθόλου ίδια συνταγή, γιατί για παράδειγμα στο άρθρο της Wall Street Journal λένε ότι υπήρχαν μέλη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που προέκριναν ταυτόχρονο κούρεμα του ελληνικού χρέους. Λοιπόν, αυτό έγινε πέρυσι και μάλιστα έγινε με ομαλό τρόπο. Αυτό είναι η συζήτηση που εκκρεμεί να γίνει αν ποτέ γίνει. Το επίσημο, για το επίσημο χρέος. Θα γίνει και αυτή η συζήτηση με άλλους όρους. Τώρα που πετυχαίνουμε το πρωτογενές πλεώνασμα. Ο κύριος Σόιμπλε πάντως λέει ότι είναι ανοησίες αυτά. Έχουμε ελαφρύνει το βάρος της Ελλάδας σε βαθμό που δεν έχει ξαναγίνει, πιστεύω, στα ευρωπαϊκά, πιστεύω και στα διεθνή χρονικά. Μια τελευταία ερώτηση. Λοιπόν, αλλάξαμε τη συνταγή, γι' αυτό και πιστεύουμε ότι θα φτάσουμε πολύ γρηγορότερα σε καλύτερα αποτελέσματα. Μια τελευταία ερώτηση που αφορά σε ένα θέμα που γεννήθηκε τις τελευταίες μέρες. Δεν ξέρω αν δόθηκαν διευκρινήσεις σχετικές, δεν είναι αυτό που μας αφορά. Η κυβέρνηση μπορεί να διαβεβαιώσει τους πολιτικούς της αντιπάλους και τους Έλληνες πολίτες ότι δεν παρακολουθούν τα τηλέφωνα? Φυσικά. Το λέω. Συγγνώμη, όχι με βάση, επειδή όχι με βάση τη συζήτηση. Όχι, πέρα... Δεν το λέω με βάση τη συζήτηση που άνοιξε χτες. Το λέω γιατί, όπως φαίνεται από τις έρευνες, το περίφημο Βαλιτσάκι της ΕΥΠ δούλευε παρακολουθώντας τηλέφωνα πολύ καιρό πριν, από τις 6 μήνες πριν. Σε ορισμένες των περιπτώσεων για εγκληματικές δραστηριότητες ανθρώπου ο οποίος εξελέγει βουλευτής πριν από τις εκλογές. Και υπήρχε ο φάκελος. Πριν το 12. Λέω λοιπόν, εάν όλα αυτά η κυβέρνηση μας διαβεβαιώνει ότι έχουν γίνει νόμιμα, δηλαδή με την αναγκαία άδεια από την πλευρά της δικαιοσύνης, και αν επίσης ελέγχεται ο κρατικός μηχανισμός για να μην δρά παράλληλα και έξω από τις λειτουργίες της κυβέρνησης. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, γιατί για να μην τα λέμε σωστά τα πράγματα και να μην υπάρχουν, γιατί ορισμένοι κάνουν λάθη. Δεν υπήρξαν παρακολουθήσεις της ΕΥΠ στην περίπτωση της Χρυσής Αυγής, ήταν η αντιτρομοκρατική που επελήφθη της υπόθεσης. Όποια λοιπόν, υπηρεσία. Από εκεί και πέρα και παρακολουθούσαν, γιατί υπήρχαν συγκεκριμένες εγκληματικές πράξεις για τις οποίες είχαμε καταγγελίες, είχαμε σοβαρά στοιχεία. Βέβαια, στο ενδιάμεσο, ο ύποπτος εξελέγει βουλευτής. Και όπως καταλαβαίνετε, περιπλάκη υπόθεση, γι' αυτό και καθυστερήσαμε στην επίτευξη αποτελεσμάτων. Από εκεί και πέρα, επειδή είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση και αφορά την ποιότητα της δημοκρατίας μας, εννοώ το αν και πώς και πότε γίνονται υποκλοπές, γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε και πολύ σοβαροί όταν φύγουμε αυτό το ζήτημα. Δεν μπορεί να αφήνουμε... Να διοχετεύουμε δήθεν πληροφορίες ότι παρακολουθούνται τα τηλέφωνά μας και μετά να το γυρνάμε στην ιστορία με το λαγό και την τίγρη, λέμε και καμία βλακεία να περάσει η ώρα. Αν το λες σοβαρά και κάνεις την καταγγελία και προσφεύγεις στη δικαιοσύνη και όλα τα στοιχεία υπάρχουν και διαδικασίες υπάρχουν σε αυτές τις περιπτώσεις, έχουν γραφτεί αναλυτικά ρεπορτάζ του τι χρειάζεται για να γίνει μια παρακολούθηση. Εσείς διαβεβαιώνετε πάντως ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα και το ρωτάμε έτσι με ένταση. Και γιατί όποιος, κύριε Υπουργέ, υπάρχουν και καταγγελίες. Περί του αντιθέτου στοιχεία. Ναι. Ποια? Άκουσα τον κύριο Καρατζαφέρη προχθές που μίλησε και εδώ στο Sky. Να καταγγέλει ότι υπάρχει. Ο κύριος Καρατζαφέρης που μιλάει παντού, γιατί δεν πάει να μιλήσει σε ένα εισαγγελέα? Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα. Με καλή συνέχεια. Καλημέρα. Διάλειμμα. Να είστε καλά.